στεγαμένουν τα όνειρα των νεαρών ζευγαριών προσφύγων, καθώς ενώ υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα, δεν υπάρχουν λεφτά για να κτίσουν το δικό τους σπίτι. Αναξιοποίητα έμειναν 505 οικόπεδα, κυρίως σε συνοικισμούς αυτοστέγασης, ενώ άλλα 173 επιστράφηκαν από τους δικαιούχους στο κράτος, καθώς πέρασε η περίοδος ανέγερσης της κατοικίας χωρίς να πραγματοποιηθεί, καθώς οι τίτλοι για τα οικόπεδα παραχωρούνται μόνο όταν ολοκληρωθεί το σπίτι. Ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων δόθηκαν τα στοιχεία των οικοπαίδων, με τα κόμματα να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την ανικανότητα της κυβέρνησης για διαμερισμό των οικοπαίδων και στήριξη των νεαρών ζευγαριών. Λόγια και μόνο λόγια. Μιλούμε για 5.000 άτομα που θα μπορούσαν να στεγαστούν αν αξιοποιούνταν αυτά τα οικόπεδα που παραμένουν εδώ και χρόνια αναξιοποιητά σε ολόκληρη την Κύπρο. Ευελπιστούμε με το να ξεκαθαρίσει το σκηνικό και να τα εντοπίσουν όλα αυτά τα διάθετα, να μας φέρουν και ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης. Διότι σήμερα με την κατάργηση του συνεργατισμού δεν μπορεί κάποιος να χρηματοδοτηθεί. Από την πλευρά της η Ρίτα Σούπερμαν τόνισε πως μέλημα της κυβέρνησης αλλά και του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι η στήριξη των νεαρών ζευγαριών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσουν τον πολιτικό τρόπο ρύθμισης του όλου ζητήματος προς το συμφέρον όλων των δικαιούχων. Για τη συζήτηση δόθηκε το χρονικό περιθώριο των 3 μηνών.